τάση που δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να μας απασχολεί. Στο τέλος της τετραετίας είναι επιστήφθο. Μαζί με την αξιοποίηση του αεροδρομίου, γιατί υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη πρίκα, αλλά σταθερά, το φιλό μπορεί και πρέπει να γίνει. Ένα προορισμό 12, όπως σας είπα, είναι πολύ περήφανος για αυτό το οποίο γίνεται συνολικά στην Ανατολική. Αυτή τη τελευταία τετραετία ήταν σαν καρδιογράφημα. Ανέβηκε λίγο το 19, κατέβηκε. Καλά έκανε οι διακυμάνσεις, γιατί εμείς μπορέσαμε και το στηρίξαμε αυτό. Ελπίζω να βγει και ένα καλό αποτέλεσμα. Ευτυχώς που έχουμε πολλά καλά στην Ελλάδα και μας εμπιστεύονται και έρχονται. Τώρα πάλι έχουμε αρχίσει λίγο, παίρνουμε και τα πάνω μας. Βέβαια, τι γίνεται πάλι. Ενώ έχει δουλειά, ενώ παίρνουμε τα πάνω μας, έχουμε πάρα πολλά έξοδα, έχουν ακριβήνει όλα. Το σούπερ μάρκετ ακρίβηνε. Το ρεύμα, τα καύσιμα, όλα έχουν ακριβήνει. Οπότε, στο ίδιο παρανομαστή ερχόμαστε. Βγάζεις λίγο παραπάνω, αλλά δίνεις λίγο παραπάνω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε σε κάποια πράγματα που να μπορεί ο πολίτης, ο εργαζόμενος, να ζήσει αξιοπρεπώς, γιατί δεν δουλεύουμε μόνο για να συντηρούμε το αυτοκίνητο, ούτε να πληρώνουμε φόρους. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά στη χώρα, έχουν αλλάξει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα, αλλά εκκρεμούν ακόμα σημαντικές τομές στον τομέα της δικαιοσύνης, στον τομέα της υγείας, στον τομέα της εκπαίδευσης, που δεν έχουν γίνει κυρίως επειδή είναι πολύ δύσκολες. Το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης είναι η συνένεση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, ώστε να μπορέσουν να περάσουν αυτές οι πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Οι κύριοι λόγοι είναι συμβάντα που συνέβησαν κυρίως το τελευταίο χρόνο και κλώνησαν την προηγούμενη εμπιστοσύνη που είχε διαμορφωθεί για την κυβέρνηση στο ελληνικό εκλογικό σώμα, κυρίως το σκάνδαλο των υποκλοπών, η αποκάλυψη ότι η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε δημοσιογράφους, πολιτικά πρόσωπα, και ταυτόχρονα ακολούθησε και το ατύχημα στα Τέμπη. Από τότε οι δημοσκοπήσεις κάπως άλλαξαν, έπεσαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.